Πρόκειται για ένα ανατριχιαστικό θρίλερ με τον ευνίδιο θάνατο τεσσάρων μωρών, τεσσάρων βρεφών. Με όλες τις απώλειες να έχουν κοινό παρονομαστεί την παρουσία της μιας 24χρονης γυναίκας. Κάθε θάνατος είναι διαδοχικός, είναι έτος μετά το έτος. Κάθε χρόνο έχουμε για από έναν θάνατο και γι' αυτό έχει ζητήσει ο εισαγγελέας την διενέργεια κατεπίκουσας προανακριτικής εξέτασης για τα περιστατικά, για τους τρεις από τους τέσσερις θανάτους. Τον Φεβρουάριο του 2021 είχαμε τον πρώτο θάνατο, τον θάνατο του βρέφους του παιδιού 6 μηνών της Κουμπάρας της 24χρονης, η οποία της είχε ζητήσει να προσέχει για πρώτη και μοναδική φορά το παιδί, την ώρα που θα έβγαινε έξω με τον άντρα της για να κάνει μία βόλτα. Το βρέφος, χωρίς να έχει προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρό. Μάλιστα, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό, ενώ κατά την επικοινωνία του πατέρα με την 24χρονη που πρόσεχε το παιδί, του είχε πει ότι το παιδί είναι μια χαρά, είναι ζωντανό, είναι καλά. Επειδή είχε πάρει την πληροφορία ο πατέρας ότι κάτι τρέχει με το παιδί. Ωστόσο, στη συνέχεια στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι έχει καταργηθεί ο νόμος των πιθανοτήτων με όλες αυτές τις σατανικές συμπτώσεις. Για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε γίνει ιατροδικαστική και ιστολογική έρευνα και προέκυψε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Δεν κίνησε νομικές δικαστικές διαδικασίες για δικαστική έρευνα η μητέρα και έτσι η υπόθεση έκλεισε. Ωστόσο, ακολουθούν οι ευνίδιοι θάνατοι των δύο δικών της παιδιών, της 24χρονης. Ο πρώτος τον Ιούνιο του 2022. Για αυτόν τον θάνατο υπάρχει πόρισμα για πνευμονίτιδα από το νοσοκομείο. Πρόκειται για θάνατο ενός βρέφους μόλις 19 ημερών. Για να ακολουθήσει ένα χρόνο σχεδόν μετά, τον Οκτώβριο του 2023, ο θάνατος του δεύτερου παιδιού που παρουσίαζε το τελευταίο διάστημα πριν πεθάνει κάποιες επιληπτικές κρίσεις και για αυτόν τον θάνατο υπάρχει η εκκρεμότητα. Πρέπει να γίνει ένας γονιδιακός έλεγχος, ο οποίος φαίνεται πώς θα επισπευθεί μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις. Και ερχόμαστε τώρα στον τέταρτο και τελευταίο θάνατο που έχει παρουσία στο χώρο η 24χρονη, τον Αύγουστο του 2024, όπου το αγοράκι 15 μηνών της συγκατοίκου της 24χρονης, το οποίο το πρόσεχε για μεγάλο διάστημα, βρίσκεται νεκρό με προβλήματα αναπνοής την ώρα που και η ίδια η μητέρα του βρέφους ήταν στο χώρο. Όπως είπε, η μητέρα είχε φύγει για λίγο από το δωμάτιο, του είχε δώσει το γάλα του και το φάρμακο που έπαιρνε το παιδί. Στη συνέχεια παρουσίασε προβλήματα στην αναπνοή. Όπως είπε, η 24χρονη συγκάτοικός της προσπάθησε να το σώσει το παιδί, να του κάνει κάρπα για να το μεταφέρει ζωντανό στο νοσοκομείο. Δεν ειδοποίησαν ασθενοφόρο, καθώς είπαν ότι έτσι θα πήγαιναν πιο γρήγορα οι ίδιες με δικά τους μέσα το παιδί στο νοσοκομείο, το οποίο οδηγήθηκε νεκρό, σύμφωνα με τους γιατρούς, τουλάχιστον μισή ώρα νεκρό στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όταν το οδήγησαν οι δύο γυναίκες. Να πούμε ότι και πάρα πολύ ωραία, Σπύρο, έχει εκδώσει ανακοίνωση. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Είναι μια γυναίκα στα χέρια της οποίας, μπροστά της, έχουν πεθάνει 4 παιδιά. Έτσι. Όλη αυτή η ιστορία καταργεί τον νόμο των πιθανοτήτων. Πόσες πιθανότητες έχεις να σου συμβεί αυτό? Και επειδή πολύ πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, η κοινή γνώμη έχει ασχοληθεί και οι αρχές και η δικαιοσύνη, έχει ασχοληθεί με περίπτωση η οποία έχει, πώς να το πω, πολύ κοινά χαρακτηριστικά με αυτήν εδώ, είναι λογικό να υπάρχουν ερωτήματα, να τα πω. Μυστήριο. Μυστήριο, πολύ καλά το λες. Κάτι πάντως χτυπάει καμπανάκια από ό,τι φαίνεται. Ξέρω. Και μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, και αυτή η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε. Τι που λέει ο Σπύρος, ναι, ακριβώς, και το χαμόγελο του παιδιού, ότι είχε λάβει, πες μας λιγάκι, Σπύρο, πάνω σε αυτό, είχε λάβει κλίση στο χαμόγελο του παιδιού για τη μητέρα. Από το 25 είμαστε. Ναι, ναι, υπήρχαν κλίσεις που είχε λάβει το χαμόγελο του παιδιού προηγούμενα έτη. Είναι μια γυναίκα η οποία υποστηρίζονταν, ήταν από ευάλωτη οικογένεια, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είχαν ενημερωθεί τότε άμεσα οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές, όπως προβλέπετε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά μια σοκαριστική υπόθεση και μόνο που ακούσω ότι 4 βρέφη, 4 μωράκια, 4 ψυχές χάθηκαν.
πραγματικά πολύ δύσκολο το έργο των αρχών για να μπορέσουν να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι. Είναι, μάλιστα, είναι, δεν υπάρχει. Είναι γρίφος μεγάλος, έτσι.